Πάμε στον κύριο Κωνσταντίνο Φιωτάκη. Κύριε Φιωτάκη, πώς είστε, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σε όλους σας. Καλησπέρα. Μας έδωσε ο Νίκος Οπετάσης, ο συνάδελφος από την Ιερά Πέτρα, το ρεπορτάζ. Θέλω λίγο να εστιάσουμε στις βασικές ενστάσεις των κυνηγετικών συλλόγων, στην περίπτωσή σας κυνηγετική ομοσπονδία. Πού θέλετε να εστιάσουμε, ποια κενά πρέπει να καλυφθούν και τι μπορεί να γίνει από τη στιγμή που ενεργοποιήθηκε ο νόμος. Κοιτάξτε, να τα πάρουμε από την αρχή, έτσι. Ο νόμος αυτός ψηφίστηκε το Γενάρη του 2022, έτσι, και τέθηκε τώρα σε ισχύ τον Απρίλιο, 20 Απριλίου νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Σωστά. Είχαμε πει στην κυβέρνηση και στον Υφυπουργό και τον Υπουργό, τον κύριο Πέτσα, ότι να θέσει τα σκυλιά μας σαν ένα σκυλιά εργασίας όπως το πτηνοτρόφο. Δεν έγινε εφικτή η πρότασή μας. Για να μην στηρωθούν, για να καταλάβει και ο κόσμος. Ναι, για να μην στηρωθούν. Λοιπόν, και προχωρήσανε στην ισχύ του νόμου, όπως ήταν από την αρχή. Λοιπόν, ο νόμος τι λέει? Ο νόμος λέει ότι τα σκυλιά πρέπει να στηρωθούν ή αλλιώς να πάρουμε δείγμα από το DNA με ένα παράβολο που είναι, στοιχίζει γύρω στα 135 ευρώ, 150 ευρώ μάλλον, και να το στείλουμε στο εργαστήριο. Να υπάρχει δηλαδή το δείγμα του DNA στο εργαστήριο, στα αποδέκια του εργαστηρίου. Λοιπόν, σε περίπτωση τώρα που δεν το κάνουμε αυτό, ή τη στήρωση ή το δείγμα να στείλουμε, θα έχουμε το πρόστιμο, το ανάλογο πρόστιμο. Το δηλαδή, δείγμα για ποιο λόγο, για να καταλάβει και ο τηλεθεατής που δεν γνωρίζει το θέμα. Το δείγμα το στέλνουμε και να υπάρχει στο εργαστήριο, για την περίπτωση που αν κάποια στιγμή βρεθούν κάποια αδέσποτα ή νεογέννητα ή πάρουν δείγμα και δουν ότι είναι ότι προέρχεται από εσάς. Καταλάβατε. Ναι, προέρχεται από εμάς. Λοιπόν, εκτός ότι είναι το πρόστιμο, είναι και ότι θα μας... Μάλιστα, καταλάβατε, δηλαδή ή το ένα ή το άλλο, ή το στηρώνεις ή δίνεις δείγμα, και αν βρεθεί αδέσποτο, με ένα πρόστιμο μετά. Για πείτε μας κάπου να φτάσαμε. Το πρόστιμο είναι και... Ναι, είναι και η άδεια η κυνηγετική, δηλαδή το πρόστιμο και η άδεια η κυνηγετική μας την παίρνουν πίσω, έτσι. Δηλαδή έχουμε μια συμπεριφορά ενός δεύτερης κατηγορίας πολίτη, θα λέγα, πολιτών, να το λέγα έτσι, που είναι αντισυνταγματικό αυτό το πράγμα. Έτσι. Δεν στέκει καθόλου η συμπεριφορά αυτή προς εμάς. Και εκτός αυτό πρέπει να μάθει και η πολιτεία ότι αυτός ο νόμος ισχύει για όλους. Και για τη γιαγιά και για τον παππού που είναι σκυλάκι στο σπίτι του, ένα γατάκι. Δηλαδή πρέπει να βγάλει από την τσέπη του, ας πούμε, 150 ευρώ να το στηρώσει ή να δώσει το δείγμα στο DNA, ας πούμε, στο εργαστήριο. Πάλι να πληρώσει. Δηλαδή παίρνουμε μια σύνταξη. Οι ανθρώποι αυτοί έχουν 500 ευρώ, πρέπει να βγάλουν 150 ευρώ για αυτό το πράγμα. Πλέον η αναπαραγωγή πώς θα γίνεται? Έτσι. Εκτός ότι η αναπαραγωγή πιστεύω θα γίνεται από εκτροφής, καθαρά, ναι, έτσι. Ή όσοι δεν θέλουν να στηρώσουν τα σκυλιά τους, θα έχουν, ας πούμε, μία-δύο γέννες, ας πούμε, θα μπορούν να κάνουν από τις βέβαια που έχουν στείλει το δείγμα του DNA, έτσι. Αυτό. Δηλαδή θα πρέπει να στείλεις δείγμα DNA και μετά μπορείς να προχωρήσεις σε δύο γέννες, ας πούμε. Τι προβλέπετε? Ναι, μέχρι δύο γέννες. Ναι, αρκεί να με βρουν τα σκυλάκια αύριο μεθαύριο στο δρόμο. Ναι, το θεωρώ υπερβολή, γιατί αυτό το πράγμα πιστεύω ότι φταίει ο άνθρωπος, η παιδεία που έχουμε και το δημιουργούμε. Και είναι υπερβολή αυτό το πράγμα να το κάνουμε στα σκυλιά. Δηλαδή να στηρώσουμε τα σκυλιά επειδή φταίμε εμείς. Είναι λάθος. Μάλιστα. Το θεωρώ τραγικό. Μάλιστα. Λοιπόν, ολοκληρώστε, Πρόεδρε. Παρακολουθούμε και εμείς, καταγράφουμε το ρεπορτάζ. Περιμένουμε αντίδραση τώρα. Είμαστε και σε προεκλογική περίοδο. Αν υπάρχει κάτι, θα υπάρξουν μετά τις εκλογές. Ναι, είναι μια τροποποίηση, αν γίνει, θα γίνει μετά τις εκλογές. Και πάλι θέλω να σας πω ότι δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε αυτό. Για το λόγο ότι τα σκυλιά των κτηνοτρόφων έχουν τεθεί στα σκυλιά εργασίας και είναι ελεύθερα. Δηλαδή δεν χρειάζεται ούτε στήρωση ούτε δείγμα DNA. Εντάξει, οπότε πάλι τα σκυλιά αυτά είναι ελεύθερα, θα εξακολουθήσουν πάλι να υπάρχουν τα αδέσποτα. Δεν γλιτώνουμε κάτι, δεν κάνουμε κάτι έτσι. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, Πρόεδρε, θα τα ξαναπούμε και πάλι. Παρακολουθούμε το θέμα, καταγράφουμε αντιδράσεις. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φιωτάκη. Να είστε καλά.